哦。Oh. Χαίρετε κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, με την χάρη του Θεού είμαστε και πάλι μαζί για μία ακόμα εκπομπή και στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για τους 20 Αγίους Αναργύρους. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην αγάπη σας για να ωφεληθούμε άπαντες και να μάθουμε πόσοι ήσαν οι Άγιοι Ανάργυροι, αλλά θα πούμε και λίγα στοιχεία για τον βίο τους. Οι Άγιοι Ανάργυροι είναι προστάτες, ιαματικοί, θαυματουργοί και θεραπευτές και δίνουν την ανακούφιση στους πιστούς. Βοηθούν στις σωματικές ασθένειες, στις ψυχικές νόσους, είναι πάρα πολύ θαυματουργοί και πρωτίστως εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να ζητούμε τη θεραπεία της ψυχής μας και έπειτα την θεραπεία του σώματος. Γιατί όπως λέει ένα τροπάριο της παρακλήσεως της Παναγίας, από τον πολλών μου αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. ετία δηλαδή της ασθενίας είναι η αμαρτία. Αρκετοί πιστεύουν ότι οι Άγιοι Ανάργυροι είναι μόνο δύο, Κοσμάς και Δαμιανός, και νομίζουν ότι οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός της 1 η Ιουλίου με την 1η Νοεμβρίου ότι είναι ακριβώς οι ίδιοι. Δεν είναι όμως έτσι. Κοσμάς και Δαμιανός υπάρχουν τρία ζεύγη αναργύρων που έζησαν σε διαφορετικές εποχές και τελειώθηκαν με διαφορετικό μαρτύριο. Θα ανατρέξουμε όμως στα συναξάρια της Εκκλησίας μας και θα δούμε ότι η χωρία των Αγίων Αναργύρων ανέρχεται σε περισσότερα μέλη. Όλοι τους κοινό χαρακτηριστικό είχαν την ιατρική επιστήμη ως μέσον θεραπείας και θαυμάτων χωρίς υλικά ανταλλάγματα δεν έπαιρναν αργύρια, ασημένια ή χρυσά νομίσματα, εξού και ονομάστηκαν ανάργυροι. Και τώρα θα πούμε λίγα λόγια για τον κάθε ένα από αυτούς. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, που γιορτάζουν την πρώτη του μηνός Ιουλίου. Οι δίδυμοι αδελφοί Κοσμάς και Δαμιανός έζησαν την εποχή που αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Καρίνος, Ήσαν γιατροί στο επάγγελμα και παρήχαν ιάσεις σε όλους όσους είχαν ανάγκη και για αντάλλαγμα δεν έπαιρναν χρήματα, ανάργυροι. Αλλά το μόνο που ζητούσαν ήταν να πιστεύσουν στο Χριστό αυτοί που θεραπεύτηκαν. Κάποιοι όμως τους διέβαλαν στον αυτοκράτορα και είπαν ότι οι θεραπείες και τα θαύματα που επιτελούσαν τα έκαναν με μαγικές τέχνες. Τότε οι Άγιοι Ανάργυροι προσήλθαν μόνοι ενώπιον του αυτοκράτορος και ο Καρίνο προσπάθησε να του μεταπίσει να αρνηθούν το Χριστό. Εκείνοι όμω όχι μόνο δεν αρνήθηκαν την πίστη του, αλλά κατάφεραν να μεταπίσουν και να αλλάξουν και τον ίδιο τον Αυτοκράτορα, αφού και ο ίδιο δέχθηκε τι θεραπευτικέ του ιάσει. Αργότερα όμω οι Άγιοι φθονήθηκαν από τον ίδιο τον δάσκαλο που του είχε μάθει την ιατρική, διότι είχαν αποκτήσει μεγάλη φήμη. Για τον λόγο αυτό τους ανέβασε σε κάποιο όρος δήθεν για να μαζέψουν κάποια βότανα και εκεί τους επιτέθηκε με πέτρες και τους θανάτωσε. Μαρτύρησαν το έτος 284 στην Ρώμη. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός που εορτάζουν την 1η Νοεμβρίου. Οι Άγιοι αυτοί κατάγονταν από την Μικρά Ασία. Οι γονείς τους ήταν άριστο πρότυπο χριστιανών. Όταν η μητέρα τους Θεοδότη έμεινε χείρα, αφιέρωσε κάθε προσπάθειά της στην χριστιανική ανατροφή των δύο παιδιών της, Κοσμά και Δαμιανού. Τους δύο αδελφούς διέκρινε μεγάλη ευφυΐα και επιμέλεια, γι' αυτό και σπούδασαν πολλές επιστήμες. Ιδιαίτερα όμως επιδόθηκαν στην ιατρική επιστήμη, την οποία εξασκούσαν ως διακονία φιλανθρωπίας προς τον πλησίον θεράπευαν τις ασθένειες των ανθρώπων και ιδιαίτερα των φτωχών, χωρίς να παίρνουν χρήματα. Πολλοί ασθενείς που θεραπεύτηκαν ήθελαν να τους ευχαριστήσουν, αλλά αυτοί δεν δέχονταν ευχαριστίες και έλεγαν ότι η ευχαριστία πρέπει να αποδοθεί στο Θεό, διότι Αυτός μας δίνει τη δύναμη να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Έτσι λοιπόν, αφού ταπεινά σε όλη τη ζωή τους διακόνησαν των πλησίων, εκοιμήθησαν ειρηνικά. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης και η Αγία Αθανασία με τις τρεις θυγατέρες της, Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία, εορτάζουν στις 31 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Κύρος ήταν ιατρός και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού διέφυγε στην Αραβία και εκεί εκάρι μοναχός έλαβε από τον Θεό το χάρισμα των ιαμάτων και θεράπευε μόνο με το σημείο του Σταυρού. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν στρατιώτης στον Ρωμαϊκό στρατό και η φήμη του Αγίου Κύρου τον οδήγησε στην απόφαση να μονάσει κοντά του και να γίνει συνεργός του στο ιεραποστολικό και στο ιατρικό του έργο. Εργαζόμενοι οι Άγιοι στην Αίγυπτο πληροφορήθηκαν για την σύλληψη της Αγίας Αθανασίας και των τριών κοριτσιών της, Θεοδότης, Θεοκτίστης και Ευδοξίας, και έσπευσαν εκεί να τις ενισχύσουν. Ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας προσπαθούσε να κάμψει την ανδρία της μητέρας, δείχνοντας σε αυτήν τις θυγατέρες της και ρίχνοντας σε αυτήν την ενοχή, ότι δηλαδή εξαιτία της πίστης της θα χάσουν τη ζωή τους οι τρεις κόρες της. Η Αγία τότε πήρε τις κόρες της και τις ενίσχυσε λέγοντάς τους ότι η σωματική ωραιότητα είναι πρόσχερη, ενώ στην αιωνιότητα διατηρείται η ομορφιά της ψυχής του ανθρώπου αθάνατη. Αυτές έλεγαν προς τη μητέρα τους ότι αισθάνονταν μεγάλη χαρά, επειδή επρόκειτο να φύγουν από αυτόν τον μάταιο κόσμο μαζί της για την αγάπη του Χριστού και να μην χωριστούν ποτέ από κοντά της ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε και διέταξε να τους υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια. Μετά από τα βασανιστήρια αποκεφάλισαν διαξήφους τον Άγιο Κύρο και τον Άγιο Ιωάννη, το έτος 292 μετά Χριστόν. Κατά τον ίδιο τρόπο μαρτύρησαν και η Αγία Αθανασία με τις τρεις θυγατέρες της. Ο Άγιος Παντελεήμων, ο Μεγαλομάρτης και η Αματικός, εορτάζει στις 27 Ιουλίου καταγόταν από την Ικομίδια της Μικράς Ασίας και έζησε στα χρόνια του Μαξιμιανού, 286 έως 305 μετά Χριστόν. πατέρας του ήταν ο Ευστόργιος, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης και με τις νουθεσίες του γιού του έγινε χριστιανός. Μητέρα του Αγίου ήταν η Αγία Ευβούλη, η οποία προερχόταν από χριστιανική οικογένεια ο Άγιος εκπαιδεύτηκε στην ιατρική από τον Εφρόσινο και κατηχήθηκε στην χριστιανική πίστη και βαπτίστηκε από τον πρεσβύτερο Ερμόλαο που ήταν ιερέα τη εκκλησία τη Νικομηδία. Κάποια στιγμή, όταν μία οχιά δάγκωσε έναν νεαρό και επί τη ουσία τον θανάτωσε, ο Άγιο Παντελεήμονας, επικαλούμενο τον Χριστό, τον ανέστησε. Αφορμή του μαρτυρίου του στάθηκε ένα ακόμη θαύμα του Αγίου είχε κάποτε θεραπεύσει έναν τυφλό, ο οποίος και ανέφερε το γεγονός της θεραπείας του στον βασιλιά, λέγοντάς του πως τον θεράπευσε ο Παντολέων στο όνομα του Χριστού, στον οποίο και ο ίδιος πλέον πίστευε. Ο ίδιος ο Παντολέων προσήχθη στον βασιλιά, ο οποίος διέταξε να βασανιστεί σκληρά με σκοπό να αρνηθεί την πίστη του». Ο Άγιος βασανίστηκε με διαφόρους τρόπους, όμως δεν υπέκυψε στις πιέσεις, διότι ο Κύριος εμφανίστηκε μπροστά του με την μορφή του πνευματικού του Ερμολάου και του έδωσε θάρρος. Τότε διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που καλούσε τον Άγιο ως παντελεήμονα και όχι ως παντολέοντα που ήταν το πρώτο του όνομα. Μόλις ο Δήμιος άπλωσε το χέρι του για να κόψει με το σπαθί το κεφάλι του Αγίου, το σπαθί λίγησε και το σίδερο έλειωσε σαν κερί. Μπροστά σε αυτό το θαύμα και οι παρευρισκόμενοι στρατιώτες έγιναν χριστιανοί. Τότε ο Άγιος παραδόθηκε στο μαρτύριο. Λέγεται ότι από την πληγή του δεν έτρεξε αίμα αλλά γάλα και το δένδρο της ελιάς στο οποίο τον είχαν δέσει καρποφόρησε θαυματουργικά μαρτύρησε το έτος 305 μετά Χριστόν και τιμάται την 27η Ιουλίου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ερμόλαος, Έρμιπος και Ερμοκράτης εορτάζουν 26 του μηνός Ιουλίου. Ήσαν ιερεί της Εκκλησίας της Νικομιδίας. Ο Άγιος Ερμόλαος έφερε στην χριστιανική πίστη τον Άγιο Παντελεήμονα και για τον λόγο αυτό κρατήθηκε από τον Αυτοκράτορα και αποκεφαλίστηκε, διότι δεν δεχόταν να θυσιάσει στα είδωλα. Ανεδείχθη θαυματουργός και ιαματικός και περιλαμβάνεται στον χορό των 20 Αγίων Αναργύρων. Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος εορτάζει την 27η Ιουνίου. Καταγόταν από την Ρώμη, απογονής Ευγενής, συγγενής του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Σπούδασε πολλές επιστήμες και ιδιαίτερα την ιατρική. Μετά από τον θάνατο των γονέων του, μοίρασε την μεγάλη περιουσία του στους και ασχολήθηκε με την θεραπεία των ασθενών. Αξιώθηκε να θεραπεύει θαυματουργικά όσους υπέφεραν από ανίατες ασθένειες μόνο με την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Επειδή ήθελε να αποφύγει την δόξα των ανθρώπων, πήγε στην Κωνσταντινούπολη αλλά και εκεί έγινε γνωστός και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη Μινά. Όταν θεράπευσε τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος υπέφερε από δινή ασθένεια, τον έπεισε αντί αμιβής, να κτίσει και να συντηρήσει ένα μεγάλο ξενώνα, όπου ο Όσιος μπορούσε να επιτελεί το θεραπευτικό και φιλάνθρωπο έργο του». Ο Άγιος Μάρτης Διομήδης εορτάζει 16 Αυγούστου. Μαρτύρησε το έτος 288 μετά Χριστόν. Καταγόταν από την Ταρσό της Κυλικίας, ήταν γιος γονέων πλουσίων και ασκούσε το ιατρικό επάγγελμα αναργύρος και θεράπευε τα σώματα των ασθενών αλλά και τις ψυχές τους διότι τους προσήλκυε στην πίστη του Χριστού. Τους οδηγούσε στην θεογνωσία. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού βρισκόταν στην νίκαια της Βυθινίας και ευεργετούσε τους ασθενείς. Όταν έφτασαν βασιλικοί επεσταλμένοι για να τον συλλάβουν, επειδή όμως κατά παραχώρηση Θεού τον βρήκαν νεκρό, έκοψαν την τιμία του κεφαλή για να την φέρουν στον αυτοκράτορα. Όμως για την ασπλαχνία του οι δήμοι τυφλώθηκαν και διατάχθηκαν τότε να την τοποθετήσουν στην θέση της και μόλις την έβαλαν στην θέση της έλαβαν το φως τους. Ο Άγιος Ιερομάρτης Μόκιος εορτάζει στις 11 Μαΐου. Ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας στην Αμφίπολη της Μακεδονίας και ιατρός στο επάγγελμα, καταγόμενος από ευγενείς και πλούσιους γονείς. Μαρτύρησε στον διωγμό του Διοκλητιανού το 305 μετά Χριστόν, όταν κατέστρεψε ένα βωμό των ειδόλων, και ο ανθίπατος Λαοδίκης τον υπέβαλε σε φοβερά βασανιστήρια, από τα οποία τον φύλαξε άτρωτο η χάρη του Θεού. Τελειώθηκε με αποκεφαλισμό στο Βυζάντιο από τον ανθίπατο Μάξιμο, αφού δέθηκε στον τροχό και ρίχθηκε στα θηρία. Οι Άγιοι Μάρτυρες Φώτιος και Ανίκητος εορτάζουν στις 12 Αυγούστου. Όταν ο Διοκλητιανός το 305 μετά Χριστόν δημιγόρησε στην Νικομίδια μπροστά στην Σύγκλιτο κατά των Χριστιανών, ο Μάρτης Ανίκητος, ήλεγξε τον Αυτοκράτορα και στυλίτευσε την πλάνη των ιδόλων. Το αποτέλεσμα της δημόσιας αυτής ομολογίας του ήταν να συλληφθεί ο Άγιος, να δαρθεί και να ριχθεί στα θηρία, από τα οποία όμως λυτρώθηκε με την χάρη του Θεού. Έπειτα τον έδεσαν στον φοβερό τροχό, και με την προσευχή του λύθηκε από τα δεσμά και έσβησε και η φωτιά. Τότε ο Μάρτης Φώτιος, ο οποίος ήτο ανιψιός του ανική του, έσπευσε να τον αγκαλιάσει και να γίνει κοινωνός των παθημάτων του. Οι μάρτυρες δέθηκαν σε άγρια άλογα και σύρθηκαν στους δρόμους. Ξεσχίστηκαν οι σάρκες τους, κάηκαν, λιθοβολήθηκαν από τον όχλο στο αμφιθέατρο και έμειναν στην φυλακή επί τρία έτη. Παρέδωσαν το πνεύμα τους στο πυρακτωμένο καμίνι του λουτρού του Αντωνίνου, χωρίς η φλόγα όμως να βλάψει τα σώματά τους, τα οποία βρέθηκαν σώα και ολόκληρα. Ο Άγιος Θαλέλεος ο Ανάργυρος εορτάζει στις 20 Μαΐου. Καταγόταν από τον Λίβανο της Φινίκης και ήταν γιος του Επισκόπου Βερουκίου. Σπούδασε την ιατρική επιστήμη και ευεργετούσε Αναργύρος τους ασθενείς, κηρύττοντας ταυτόχρονα τον Λόγο του Θεού. Ενώ ασκούσε το λειτουργήμά του στην έδεσα της Συρίας, κατηγορήθηκε για την πίστη του στον τοπικό ηγεμόνα από άλλους ιατρούς οι οποίοι τον φθονούσαν. Ο τύρανος τον ράβδισε, αλλά τον άφησε ελεύθερο, διότι ο ηγεμόνας θεώρησε παραφροσύνη την πρακτική του το να μην παίρνει χρήματα μαρτύρησε με αποκεφαλισμό κατά τον διωγμό του Νουμεριανού το έτος 284 μετά στις Αιγές της Κιλικίας. Ο Άγιος Τρίφων ο Μεγαλομάρτης εορτάζει την πρώτη του μηνός Φεβρουαρίου. Γεννήθηκε στην Λάμψακο της Φριγίας τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν από γονείς χριστιανούς. Από την παιδική του ηλικία είχε το χάρισμα της θεραπείας των ασθενειών, όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά και των ζώων και των φυτών, καθώς και την εξουσία κατά των πονηρών πνευμάτων. Θεράπευσε μάλιστα και την δαιμονιζόμενη θυγατέρα του αυτοκράτορα Γορδιανού. Στον διωγμό του Δεκίου καταγγέλθηκε στον έπαρχο της Ανατολής Ακυλίνο και παρουσιάστηκε μόνο του στο κριτήριο στην νίκαια της Βυθινίας. Παρέδωσε το πνεύμα του στο Χριστό ύστερα από φοβερά μαρτύρια πριν τον αποκεφαλίσουν, για να μην φανεί πως τον θανάτωσε ο τύρανος. Ο Άγιος Ιουλιανός ο Ενεμέση εορτάζει την έκτη του μηνός Φεβρουαρίου. Ο Μάρτης Ιουλιανός ασκούσε στην έμεσα της Συρία στο ιατρικό λειτουργήμα «Αναργύρος» κατά τον διωγμό του Νουμεριανού όταν ρίχθηκαν στα θυρία ο επίσκοπος Σιλουανός, ο διάκονος Λουκάς και ο αναγνώστης Μόκιος, ο Ιουλιανός τους σπλαχνίστηκε. Έτρεξε λοιπόν με όλες του τις δυνάμεις για να τους προφθάσει, αλλά όταν ήρθε στο κριτήριο, έμαθε ότι τους είχαν στο αμφιθέατρο για να βρουν τον θάνατο εκεί. Στην θέα των Αγίων τα μάτια του δάκρυσαν, αλλά η ψυχή του φλογίστηκε. Οι τρεις εκείνοι Άγιοι μάρτυρες ήταν αθλητές του Χριστού, καυχήματα της Εκκλησίας και στηρίγματα των ψυχών, και αμέσως έτρεξε κοντά τους, χωρίς να προλάβουν να τον εμποδίσουν οι στρατιώτες και τους ασπάστηκε αδελφικά. Η πράξη του αυτή θεωρήθηκε έγκλημα και κρίθηκε ότι έπρεπε να οδηγηθεί στον θάνατο. Ο Άγιος Ιουλιανός δεν φοβήθηκε. Έμεινε έως τέλους απτόητος και άσυστος. Οι δήμοι του διαπέρασαν με καρφιά το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια και κατόπιν τον σταύρωσαν. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς, Δαμιανός, Λεόντιος, Άνθιμος και Ευπρέπειος εορτάζουν την 17η του μηνός Οκτωβρίου. Οι Άγιοι αυτοί ήσαν αδελφοί κατά σάρκα και κατά πνεύμα και κατάγονταν από την Αραβία. Ευσεβείς και οι πέντε τους, εμπνεώμενοι από τον θεϊκό ζήλο και κινούμενοι από φιλανθρωπικά αισθήματα προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, επιτελούσαν την ιατρική τους τέχνη χωρίς να παίρνουν χρήματα, καθώς και πλήστες αγαθοεργίες, και με τον τρόπο αυτό θεράπευαν και τα σώματα αλλά και τις ψυχές των πασχόντων. Καταγγέλθηκαν λοιπόν γι' αυτό και συνελήφθησαν επί όταν ξέσπασε ο διωγμός στην Λικία. Έπειτα από πολλά και φρικτά βασανιστήρια υπέστησαν το μαρτύριο του αποκεφαλισμού. Οι Άγιοι Ανάργυροι είναι προστάτες και θεραπευτές και θεραπεύουν όλες τις ασθένειες, αρκεί να το ζητήσουμε με πίστη προφυλάσσουν από τις λοιμώδεις νόσους, συνδράμουν στα γυναικολογικά προβλήματα, προστατεύουν στις εγχειρήσεις και τις μεταμοσχεύσεις, προστατεύουν από δηλητηριάσεις και νοσήματα του γαστρεντερικού, βοηθούν στην θεραπεία αρθλητικών και ρευματισμών, είναι προστάτες των καρκινοπαθών, των παιδιών, καθώς και σε άλλα σοβαρά νοσήματα, έχουν θαυματουργήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις πιστών που υπέφεραν από ανίατες ασθένειες και αυτοάνωσα νοσήματα, παρεμβαίνουν θαυματουργικά σε ανίατες ασθένειες, αυτοάνωσα, αιμορραγίες, ασθένειες του αίματος, σωματικές και οφθαλμικές αναπηρίες και γενικώ τους επικαλούμαστε ως ιατρούς, θαυματουργούς και θεραπευτές, ζητώντας την Θεία Χάρη τους για κάθε νόσο. Επίσης στους Αγίους Αναργύρους, συγκαταλέγεται και ο Άγιος Παυσίκακος, επίσκοπος Συνάδων, ο οποίος εορτάζει την 13η του μηνός Μαΐου, θεραπεύει κατεξοχήν τα μειοσκελετικά προβλήματα, αρθρίτιδα, οστεοπόρωση, ρευματισμούς, πόνο στη μέση, πόνους στα χέρια, πόνους στον αφιένα, αφιενικά, οστεοπόρωση, οσφιαλγία, καθώς επίσης και τα παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα με τα οστά τους ή γεννιούνται παραμορφωμένα. Είναι μεγάλος Άγιος και πολύ θαυματουργός. Όπως επίσης στους Αγίους Αναργύρους συγκαταλέγεται και ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, πάρα πολύ θαυματουργός Άγιος, ειδικά στις εγχειρήσει, σε προβλήματα υγείας, ασθένειες, καρκίνους, όλοι οι Άγιοι του Θεού είναι παρόντες και είναι δίπλα μας αρκεί να τους επικαλούμαστε με πόνο ψυχής και με πίστη αληθινή. Και τότε θα λάβουμε την ίαση και την θεραπεία. Ας ανάψουμε ένα κεράκι στην χάρη τους. Όποιος ανάψει ένα κερί στους Αγίους του Θεού, θα λάβει την ίαση της ψυχής και του σώματος. Πρωτίστως όμως πρέπει να ζητάμε την θεραπεία της ψυχής μας να προσέχουμε τη ζωή μας, να προσπαθούμε να μην κάνουμε αμαρτίες, να κάνουμε υπακοή στον Λόγο του Θεού, να έχουμε καθαρή την πίστη μας και να μην απελπιζόμαστε για τίποτα. Να ζητούμε από το Θεό να μας δίνει βοήθεια, πίστη και αντοχή στις δυσκολίες και στον πόνο, Διαπρεσβιών πάντων των Αγίων Του. Αμήν. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Αν το βίντεο αυτό σας ωφέλησε, στείλτε το και σε φίλους σας να ωφεληθούν και αυτοί. Επίσης μπορείτε να κάνετε την δωρεάν εγγραφή σας για να λαμβάνετε όλα αυτά τα ψυχοφελή βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι και έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους χριστιανούς.